بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله. Το θέμα μας σήμερα, πώς να αποκτήσουμε τα προστοζήν με βάση το Ισλάμ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον κάθε μουσουλμάνο και την κάθε μουσουλμάνα. Και θέλω να ξεκινήσω με το κορανικό χωρίο που λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του Κορανίου, 201 εδάφιο, «Κύριε μας, δώσε μας από τα καλά του κόσμου τούτου και από τα καλά της μέλουσα ζωής και υπεράσπισέ μας από τα μαρτύρια της φωτιάς». Αυτή η ντουά, αυτή η επίκληση που διαβάσαμε από το Κοράνι είναι πάρα πολύ σημαντική και οφείλουμε να καταλάβουμε τη βαρύτητα της σαν μουσουλμάνοι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ζητάμε από τον δημιουργό μας τα καλά, την ευτυχία και την χαρά αυτού του κόσμου, πάντα με σεβασμό και στις εντολές του Αλλάχ Σουμπάνου Ατα'άλα, και επίσης να μας προστατέψει από την κόλαση της φωτιάς. Το Ισλάμ είναι ένας τρόπος ζωής που δεν αφήνει απ' έξω τα εγκόσμια, και το είχαμε τονίσει λεπτομεριακά σε μια άλλη ομιλία που είχε να κάνει με την προσευχή. Για την ακρίβεια, ο πιστός του Ισλάμ οφείλει να καταλάβει ότι μόνο ο δημιουργός του είναι η ουσιαστική και η μόνη πηγή για την συντήρηση και την επιβίωσή του. Υπάρχουν τρόποι για να αυξήσουμε ή να αποκτήσουμε τα μέσα της συντήρησής μας. Είναι αδύνατον όμως να πετύχει κάτι τέτοιο με μία αδύνατη πίστη. Γι' αυτό και στο τελευταίο μου άρθρο έχω γράψει ορισμένους τρόπους για να αυξήσουμε την πίστη μας όταν πέφτει ή είναι αδύνατη, πάντα με βάση το Κοράνι και την Σούνα του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam. Για να δούμε λίγο αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε ή να αποκτήσουμε τα προστοζήν, πάντα με βάση το Ισλάμ. Νούμερο 1. Η μετάνοια. Η μετάνοια από τις αμαρτίες μας και από τα λάθη μας και η επιστροφή προς τον Κύριό μας είναι ένας μεγάλος παράγοντας που αυξάνει τα μέσα συντήρησής μας. Το Κοράνι λέει, 71 κεφάλαιο, 10 έως 12 στίχο, «Ζητήστε συγχώρεση από τον Κύριό σας, που είναι διατεθειμένος να ελεήσει, να στείλει από τον ουρανό άφθονη βροχή πάνω σας, να αυξήσει τον πλούτο». Πολλοί είναι αυτοί που ζητούν συγχώρεση και μετανοούν αρκετές φορές την ημέρα, αλλά τίποτα πραγματικά δεν αλλάζει παρά μόνο αύξηση στην φτώχεια τους. Και αναρωτιούνται και λένε «Γιατί, μα γιατί?». Και η απάντηση είναι ότι μια τέτοια μετάνοια είναι απλά προφορική. Μια τέτοια είδους μετάνοια μπορεί ο καθένας να την κάνει κάθε μέρα και καταλήγει στο τέλος να είναι έτσι μια απασχόληση, μια συνήθεια που δεν ωφελεί πραγματικά. Η μετάνοια μας χωρίς συνείδηση και χωρίς πράξεις είναι αέρας ο πανιστός. Είναι υποχρεωτικό να απαλλαχτούμε από μια τέτοια συνήθεια που την συναντάμε συχνά στους μουσουλμάνους δυστυχώς. Όταν λέμε αστάγφιρουλλά, πρέπει να το λέμε με το στόμα μας, αλλά κυρίως με την καρδιά μας και με την προϋπόθεση ότι πρέπει να αφήσουμε το λάθος και όχι να το συνεχίσουμε. Ο Ιμάμ Ιμπνε Καθίρ είπε στο ταφσίρ του, στην επεξηγηματική του, για το παραπάνω χωρίο που αναφέραμε, στο 71 κεφάλαιο 10 έως 12 στίχο, που ο Αλλάχ Σουμπχάνα ου Τα'άλα λέει να ζητάμε συγχώρεση και αυτός θα στείλει από τον ουρανό και θα αυξήσει τον πλούτο. Ο Ιμπνε Καθίρ ραχιμαχουλλά είπε, «Εάν μετανιώσεις και ζητήσεις συγχώρεση και υπακούσεις τον Αλλάχ Σουμπχάνα ου Τα'άλα, θα σου αυξήσει τα μέσα συντήρησή σου». Έτσι. Και σαν μουσουλμάνοι είμαστε ο καλύτερος μάρτυρας του εαυτού μας, αρκεί να ανατρέξουμε στο παρελθόν μας. Όταν τα πράγματα ζορίζουν, δυσκολεύουν και έτσι συναντάμε διάφορα προβλήματα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ζητάμε συγχώρεση από τον Αλλά, στρεφόμαστε σε αυτόν με μετάνοια και με ειλικρίνεια. Και αυτή η απάντηση πραγματικά μόνο εσείς μπορείτε να την απαντήσετε ξεχωριστά, ο καθένας. Κάποτε λοιπόν, να πω και αυτή την ιστορία που είναι σημαντική. Κάποτε ένας άντρας πήγε σε έναν μεγάλο μουσουλμάνο λόγιο, τον Χάσαν Αλ-Μπάσρι, ραχιμαχουλλά, και το έκανε παράπονο. Το έκανε παράπονο για ξηρασία, για έλλειψη νερού, και το απάντησε ο λόγιος «Ζήτα συγχώρεση από τον Αλλά».
Ένας άλλος το έκανε παράπονο για φτώχεια και του απάντησε: «Ζήτα συγχώρεση από τον Αλλά». Το ίδιο έγινε και με αρκετούς άλλους. Και κάποιος που τον παρατηρούσε του έκανε το εξής σχόλιο. Του λέει: «Πήγαν κάποιοι σε σένα με διάφορα παράπονα και εσύ απάντησε σε όλους να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγχώρεση από τον Αλλά Σουμπχάνα Βατάλα». Και ο Χάσαν Αλμπάσρι απάντησε με το κορανικό χωρίο που αναφέραμε πιο πάνω, που λέει το χωρίο αυτό: «Να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριό μας, που είναι διατεθειμένος να ελεήσει, να ανοίξει τον ουρανό για εμάς και να αυξήσει τον πλούτο». 71 κεφάλαιο 10 ως 12 στίχο. Ο προφήτης Χούντ αλέιχι σαλάμ είπε στο λαό του το εξής και καταγράφεται στο Κοράνι στο 11ο κεφάλαιο 52 στίχο: «Ζητήστε συγχώρεση από τον Κύριό σας», διαβάζουμε, «ζητήστε συγχώρεση από τον Κύριό σας, επιστρέψτε σε αυτόν μετανιωμένοι, για να στείλει τους ουρανούς να ρίξουν πάνω σας άφθονη βροχή, να αυξήσει δύναμη στη δύναμή σας και μην επιστρέφετε στην αμαρτία». Σαν μουσουλμάνοι πρέπει να καταλάβουμε το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό? Τα λόγια του Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα είναι αληθινά. Εάν μετανιώσουμε και δεν δούμε αποτέλεσμα, τότε το πρόβλημα υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Το πρόβλημα βρίσκεται σε εμάς και όχι σε κανέναν άλλον, ούτε μας φταίει κανένας. Διότι η μετάνοια μας δεν πάει πέρα από τη γλώσσα μας. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τους τρόπους μας, τη ζωή μας, να κοιτάξουμε την κατάστασή μας. Ίσως η απροθυμία να αφήσουμε μια αμαρτία που μας έχει γίνει συνήθιο να είναι η αιτία που ο Αλλάχ Σουμπχάνα Βατάλα αρνείται να δούμε αποτελέσματα. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας όσο το δυνατό πιο πολύ γίνεται, να το θυμόμαστε συχνά. Εάν έχουμε μια απροθυμία να αφήσουμε κάτι που ξέρουμε ότι είναι λάθος και το έχουμε σαν συνήθιο, τότε ίσως δεν μπορούμε να δούμε αποτελέσματα εξαιτίας αυτού του μικρού λάθους, αυτής της μικρής αμαρτίας. Ο δεύτερος τρόπος που αναφέρουν οι ολεμά, οι σιούχ και οι λόγοι του Ισλάμ γενικά, σαν μέσο συντήρησης να αποκτήσουμε, να αυξήσουμε, είναι η τάκουα, η θεοσέβεια, η θεοφοβία. Είναι μια πηγή συντήρησης η τάκουα, δηλαδή το να σέβεσαι το Θεό και να φοβάσαι το Θεό, να υπακούς τις εντολές του, να παίρνεις μέτρα κατά του απαγορευμένου, να αποφεύγεις την ανυπακοή προς αυτόν. Και το Κοράνι λέει 65 κεφάλαιο 2-3 στίχο: «Και όσο για αυτόν που φοβάται τον Αλλά, πάντοτε του ετοιμάζει μία διέξοδο από τις δυσκολίες του». Πάντοτε του ετοιμάζει μία διέξοδο από τις δυσκολίες του και προμηθεύει για αυτόν αγαθά από πηγές που ποτέ δεν μπορούσε να τις φανταστεί. 65 κεφάλαιο 2-3 στίχο. Και ο Αμπδόλλα ibn Σαούντ ραδιαλλάχου άνχου είπε ότι είναι το σπουδαιότερο χωρίο του Κορανίου, που περιέχει, προσέξτε, περιέχει ανακούφιση. Ανακούφιση. Διαβάζουμε αλλού, 7ο κεφάλαιο 96 στίχο: «Εάν οι κάτοικοι των χωριών είχαν πιστέψει και σέβονταν τον Αλλά Σουμπχάνα Βατάλα, θα ανοίγαμε για αυτούς τον δρόμο και την μακαριότητα του ουρανού και της γης. Πλην όμως αρνήθηκαν και τους πήραμε για να λογοδοτήσουν για ό,τι είχαν κερδίσει». Διαβάζοντας αυτά τα χωρία, πρέπει να αναρωτηθούμε κάτι. Πού στεκόμαστε σαν μουσουλμάνοι υπό το φως αυτών των χωρίων? Πόσες και πόσες φορές έχουμε σκεφτεί ότι το να αφήσουμε μια αμαρτία θα μας κάνει κακό? Δηλαδή, το να αφήσουμε μια αμαρτία θα μας κάνει να πέσουμε σε δυσκολία, μιζέρια ή φτώχεια. Πόσοι και πόσοι νομίζουν ότι δεν θα ευδοκιμήσουν υλιστικά εάν δεν μιμηθούν τον δυτικό τρόπο ζωής ή τον τρόπο ζωής αυτών που δεν πιστεύουν? Δυστυχώς η απάντηση είναι πολύ απογοητευτική. Το Κοράνι λέει, όπως διαβάσαμε και πιο πάνω, «Εάν οι κάτοικοι των χωριών είχαν πιστέψει και σέβονταν τον Αλλά, θα ενήγαμε για αυτούς τον δρόμο και την μακαριότητα του ουρανού και της γης. Πλην όμως αρνήθηκαν και τους πήραμε για να λογοδοτήσουν». Πρέπει να καταλάβουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτά που διαβάζουμε δεν είναι μια απλή υπόσχεση για συντήρηση και επιβίωση. Εδώ μιλάμε για την ίδια τη γη και τον ουρανό που θα ανοίξουν γεμάτο ευλογίες από τον Αλλά Σουμπχάνα Βατάλα.
Διότι όταν ο Αλλά ανοίγει τους ουρανούς και τη γη για έναν δούλο του, για ένα γκρουπ ατόμων, για το Ισλαμικό έθνος, τότε ποιος μπορεί να το σταματήσει, να το μειώσει, να το αφανίσει? Και προκύπτει μια έτσι αρκετή λογική ερώτηση, πιστεύω. Γιατί οι μουσουλμάνοι ενώνουν την οικονομία τους με την οικονομία των άλλων? Εάν πραγματικά πιστεύουμε και έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί φοβόμαστε την οικονομική κρίση, όταν έχουμε αυτά τα ξεκάθαρα χωρία που ο Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα λέει, για παράδειγμα, στο Κοράνι, αν μονάχα επέμεναν σταθερά στον νόμο, στο Ευαγγέλιο και στις αποκαλύψεις που τους εστάλησαν τον Κύριό τους, τότε θα απολάμβαναν την ευτυχία τρώγοντας ό,τι ήταν από πάνω τους και ό,τι ήταν κάτω από τα πόδια τους. Πέμπτο κεφάλαιο, 66 στίχος. Διαβάζουμε αλλού: «Και αν είχαν ακολουθήσει το δρόμο του Αλλά, θα τους ποτίζαμε οπωσδήποτε με άφθονο νερό». 72 κεφάλαιο, 16 στίχος. Διαβάζουμε πάλι: «Εάν είστε ευγνώμονες, θα αυξήσω περισσότερη χάρη σε εσάς. Αν όμως είστε άπιστοι, τότε στα αλήθεια η τιμωρία είναι βαριά». 14 κεφάλαιο, 7 στίχος. Δυστυχώς, αρκετοί μουσουλμάνοι, εργάτες ή επιχειρηματίες, είναι ανακατεμένοι στην αμαρτία. Τόκος, τζόγος, εξαπάτηση, παράνομα συμβόλαια, και ο ένας βοηθάει τον άλλον στο λάθος και το γνωρίζουν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και με αυθάδια λένε: «Τι να κάνω?» Αυτό λένε, αυτό απαντάνε: «Τι να κάνω? Αν υπήρχε εναλλακτική λύση θα την ακολουθούσα». Πώς θες, βρε άνθρωπε, εναλλακτική λύση, όταν δεν παρατάς την αμαρτία? Δεν διαβάζεις το Κοράνι που λέει: «Ο Αλλά βέβαια ποτέ δεν θα αλλάξει την κατάσταση ενός λαού, αν αυτοί οι ίδιοι δεν αλλάξουν ότι είναι μέσα στις ψυχές τους». 13 κεφάλαιο, 11 στίχος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η βοήθεια του Δημιουργού δεν έρχεται παρά μόνο εάν βάλουμε όλες τις ελπίδες μας. Αν εναποθέσουμε τις ελπίδες μας και την εμπιστοσύνη μας, όλη την εμπιστοσύνη μας, στον Αλλά Σουμπχάνα Τα'άλα. Ένας άλλος τρόπος για να μας ευλογήσει ο Αλλά είναι να διατηρούμε καλές σχέσεις με τους συγγενείς μας και τα μέλη της οικογένειάς μας. Να τους βοηθούμε, να δείχνουμε ευγένεια, καλοσύνη, όπως επίσης να δίνουμε εθελοντική ελεημοσύνη. Γενικά, το Κοράνι λέει στο 34 κεφάλαιο, 39 στίχο: «Ο Κύριος μου χαρίζει γενναιόδωρα τα μέσα συντήρησης σε όποιον από τους δούλους του θέλει και τα περιορίζει αν θέλει, και οτιδήποτε εξοδεύεται υπέρ του Αλλά θα το αντικαταστήσει, γιατί είναι ο άριστος από όσους γενναιόδωρα χορηγούν». Και ο Ιμνη Καθήρ είπε στο ταφσίρ του, γι' αυτό το χωρίο που μόλις διαβάσαμε, ότι αυτοί που δίνουν ελεημοσύνη εθελοντική, ο Αλλά θα τους το αντικαταστήσει και στη μετέπειτα ζωή θα τους το ανταμείψει πάλι. Αρκετοί νομίζουν ή περιμένουν να πλουτίσουν για να δώσουν στον συνάνθρωπό τους. Αυτό είναι λάθος, γιατί πρέπει να δίνουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Ακόμα και τα 50 cent και λιγότερα ακόμα που θα ξοδευτούν για χάρη του Αλλά Σουμπχάνα Τα'άλα είναι εκατομμύρια φορές καλύτερα σε σύγκριση με κάποιον που ξοδεύει δισεκατομμύρια για να κάνει φιγούρα. Και ο Αλλά γνωρίζει την πρόθεση του καθενός, και η πρόθεση μετράει πίσω από κάθε πράξη. Το είχαμε πει πολλές φορές, το έχουμε γράψει αρκετά άρθρα, έχουμε κάνει αρκετά βίντεο για την πρόθεση, την νία. Ο Αλλά Σουμπχάνα Τα'άλα λέει στο Κοράνι, στο 11ο κεφάλαιο, 15-16 στίχο: «Όποιος επιθυμεί τη ζωή αυτού του κόσμου και τις απολαύσεις του, σε αυτούς θα πληρώσουμε την τιμή των πράξεών τους χωρίς καμία ανάλογη μείωση. Είναι εκείνοι που στη μέλουσα ζωή δεν θα έχουν παρά μόνο τη φωτιά σαν αμοιβή, και μάταια είναι τα σχέδιά τους. Γι' αυτό και καμία επιρροή δεν θα έχουν τα έργα που κάνουν». Θέλω να κλείσω αυτή την ομιλία με τον τελευταίο τρόπο που μπορούμε να αυξήσουμε ή να αποκτήσουμε το προστοζήν. Και αυτός ο τρόπος είναι η λατρεία στον Αλλά. Η λατρεία στον Αλλά Σουμπχάνα Τα'άλα. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, χιλιάδες φορές, για την λατρεία. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ υλικό. Η λατρεία πρέπει να πηγάζει μέσα από την καρδιά, με ειλικρίνεια και χωρίς καμία άλλη σκέψη, την ώρα που λατρεύουμε τον Δημιουργό μας. Σε ένα αυθεντικό χαντίθ από τον Ιμάμ Αχμεντ Ραχιμαχουλλά διαβάζουμε ότι ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam είπε: «Γέτου Αδάμ,
Αφιέρωσε τον εαυτό σου στη λατρεία προς εμένα. Εγώ θα σου γεμίσω το στήθος σου από διάφορες ανάγκες σου και θα σου βγάλω την φτώχεια σου. Εάν δεν το κάνεις, θα γεμίσω το στήθος σου με εγκόσμιες ανάγκες και δεν θα εμποδίσω την φτώχεια. Αυτό είναι ένα hadith από τον προφήτη Μουχάμμαντ sallallahu alayhi wa sallam, ο οποίος παρέθεσε τα λόγια του Αλλάχ subhanahu wa ta'ala. Και το ξαναδιαβάζω. Ιε του Αδάμ, δηλαδή μιλάει στην αναφέρεται ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala στην ανθρωπότητα. Αφιέρωσε τον εαυτό σου στη λατρεία προς εμένα. Εγώ θα σου γεμίσω το στήθος σου από διάφορες ανάγκες σου και θα σου βγάλω την φτώχεια σου. Εάν δεν το κάνεις, θα γεμίσω το στήθος σου με εγκόσμιες ανάγκες και δεν θα εμποδίσω τη φτώχεια. Και είναι αυθεντικό hadith που καταγράφεται από τον Ιμάμ Αχμαντ, από τον Ατ-Τιρμιδί, από τον Ιμνε Μάτζα και έχει υποθεί σαν αυθεντικό από τον Σιχ Αλ-Αλμπάνι. Η αφοσίωση στη λατρεία εδώ δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να προσεύχεται ή να σταματήσει τη δουλειά του και να περιμένει να ανοίξουν οι ουρανοί. Και αυτό αφορά γενικά για όλες τις κατηγορίες που αναφέραμε. Το αντίθετο μάλιστα, κάποιος που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, βάζοντας την τελική την εμπιστοσύνη του και την ελπίδα του στον Αλλάχ Σουμπχάναχου Τα'άλα, αυτό είναι το σωστό και το καλό. Αυτό είναι η απόλυτη αλήθεια που κάποιος μπορεί να ακολουθήσει. Ό,τι νόμιμο και επιτρεπτό στα μάτια του Δημιουργού είναι λατρεία. Ο ύπνος, η δουλειά, η επίκληση. Η λατρεία στο Ισλάμ δεν περιορίζεται μόνο στα τελετουργικά της νηστείας ή της περιοσευχής. Άλλα μέσα συντήρησης που μπορούμε να πούμε έτσι εν συντομία κατά το Ισλάμ είναι το ετήσιο προσκύνημα, το να μεταναστεύσουμε για χάρη του Αλλάχ Σουμπχάναχου Τα'άλα. Ο Αλλάχ λέει στο 4ο κεφάλαιο του Κορανίου, 100 εδάφιο, και όποιος εγκαταλείπει το σπίτι του υπέρ του Αλλάχ βρίσκει στη γη πολλά καταφύγια με άφθονα αγαθά. Και όποιος εγκαταλείπει το σπίτι του φεύγοντας προς τον Αλλάχ και τον Απόστολό του και έπειτα τον προφτάσει ο θάνατος, τότε έχει εξασφαλίσει την ανταμοιβή του από τον Αλλάχ. Και ο Αλλάχ είναι πολύ ποιητικός και πολύ έσπλαχνος. Η ντουά, η επίκληση, είναι το φρούριο ενός μουσουλμάνου. Η επίκληση είναι μια μοναδική μορφή λατρείας και πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στον Αλλάχ, γιατί μόνο αυτός μπορεί να μας δώσει και μόνο από αυτόν έχουμε πραγματικά ανάγκη. Κλείνω λοιπόν με αυτά τα λόγια και παρακαλώ τον Αλλάχ Σουμπχάναχου Τα'άλα, τον ύψιστο, τον παντοδύναμο, να μας κάνει από αυτούς που στρεφόμαστε μόνο σε αυτόν και αποκλειστικά σε αυτόν, για να μας ευλογήσει, να μας προστατέψει και να μας παρέχει. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Ασσαλάμου αλέικουμ ουραχματουλλάχι ουμπερακάτου.